Μιχάλη, από ό,τι μας είπε και ο Παναγιώτης, το στοίχημα είναι η φωτιά να μην φτάσει στο Αλεποχώρι, να μην απειληθούν σπίτια ακριβώς εκεί, να μπορέσουν να την κρατήσουν σε αυτό το σημείο που είσαι εσύ τώρα. Όπως λοιπόν πολύ ορθά ανέφερε ο συνάδελφος Παναγιώτης Σπυρόπουλος, μου ανέφερε πριν από λίγα δευτερόλεπτα και αξιωματικός πυροσβεστικής υπηρεσίας, πως η φωτιά έχει κινείται προς το Αλεποχώρι και το στοίχημα είναι να αποκοπεί, να κοπεί το μέτωπο πριν φτάσει, πριν προσεγγίσει το σημείο. Όσο δυνατόν πιο γρήγορα αποκόψουν το συγκεκριμένο σημείο της φωτιάς, τόσο καλύτερη θα είναι η έκβαση της συγκεκριμένης πυρκαγιάς, η εξέλιξη συγκεκριμένης πυρκαγιάς. Βλέπετε εδώ την κινητικότητα που υπάρχει, γιατί υπάρχουν συνεχείς αναζωπηρώσεις στο συγκεκριμένο σημείο που σας έδειχνε ο συνάδελφος Κολύπτης. Είχε πάρει φωτιά πριν από λίγα δευτερόλεπτα, από λίγα λεπτά. Εδώ έσβησε, εκδηλώθηκε πάλι φωτιά εκεί από αναζωπηρώσεις. Από πάνω μας τώρα ακούμε ένα ελικόπτερο. Ευχής έργο να το, όχι μόνο να το ακούμε, να το δούμε και να γίνει και κάποια ρήψη. Γιατί χρειάζεται να γίνουν ρήψεις, να πέσει το θερμικό φορτίο, να πέσει η ένταση του καπνού, προκειμένου οι επίγειες δυνάμεις πλέον να ενεργήσουν πιο στοχευμένα. Γιατί και αυτοί οι επίγειες δυνάμεις, θα πούμε ότι δεν είναι εύκολο να επέμβουν στην φωτιά κατά μέτωπο όταν υπάρχουν τόσο δύσκολες συνθήκες. Όταν υπάρχει φωτιά, καπνός, αέρας σε μεγάλη ένταση, έκταση, δεν μπορεί και ο πυροσβέστης να πάει κατά μέτωπο την πυρκαγιά. Γιάννη, αν δεν θα γυρίσουμε λίγο από εδώ, να δείξουμε από εδώ πίσω το σημείο. Εδώ βλέπετε ότι η φωτιά έχει κάψει τα πάντα, είναι δεξιά του δρόμου που οδηγεί από τα Μέγαρα προς Αλεποχώρη, έχει κάψει τα πάντα. Τώρα εδώ υπάρχει αριστερά μια μικρή εστία πάνω σε δέντρα, κάτι ξερά κλαδιά, αλλά πίσω από αυτό το ομικλώδες τοπίο δεν μπορούμε να έχουμε καμία εικόνα. Γιάννη, γίνε τα μάτια μου, είπες μπροστά μου, γίνε η οπτική μου. Εδώ δεν μπορούμε να έχουμε καμία εικόνα για το τι συμβαίνει, διότι δεν υπάρχουν οχήματα, ή αν υπάρχουν είναι πολύ μακρύτερα που δεν μπορούμε να τα δούμε, και δεν ξέρουμε αν υπάρχει μέτωπο αριστερά ή δεξιά. Ας ελπίσουμε να μην υπάρχει και να είναι μόνο ο καπνός ο οποίος μας απαγορεύει να έχουμε την ορατότητα που ενδεχομένως θα θέλαμε για να ξέρουμε τι συμβαίνει με το πύρινο μέτωπο. Ένα όχημα τώρα έρχεται, κοιτάξτε, μέσα από την ομίχλη των καπνών που αναδύονται από την φωτιά εδώ στα Μέγαρα. Χάθηκε, όχι, είναι συγκλονιστικό. Είναι ένα εφιαλτικό σκηνικό αυτό τώρα που μας μεταδίδεται τώρα, κοιτάξτε, ζωντανά. Για πείτε μου, βοηθήστε μου λίγο από εδώ, την περιοχή είστε. Όχι, σιγά πέρα μου, πάλι στο βήμα. Είναι πέρα μου, ωραία. Αν φύγει από τη φωτιά που πάει. Πώς Αλεποχώρη. Πώς Αλεποχώρη, έτσι. Αλεποχώρη. Εδώ πάνω τι καίει. Εδώ καίει τα βλαστρούς. Έχει... Πυμνιοστάσια. Ναι. Πόσο μακριά είναι το Αλεποχώρη, Μιχάλη, διότι βλέπουμε ότι στο δρόμο, αν περάσει, αλλά πόσο μακριά είναι. Πόσο μακριά είναι από εδώ γεωγραφικά, αν το πει. Στα 4 χιλιόμετρα. Γύρω στα 4 με 5 χιλιόμετρα. Είναι πολύ κοντά. Όχι. Δεν είναι καθόλου μακριά, ναι. Εδώ βλέπετε εδώ. Βλέπετε εδώ το μνημοστάσιο τώρα. Αυτό ακριβώς. Από ένα κουκουνάρι η φωτιά έχει φύγει από το σημείο και έχει επεκταθεί απέναντι εκεί που βλέπετε και απειλεί να κάψει μνημοστάσιο. Δεν ξέρω αν έχει μέσα κάτι ή δεν έχει. Το οίκημα βλέπω και το οίκημα μεταφέρω. Ας ελπίσουμε μακάρι να μην έχει τίποτα εκεί μέσα για να μην απειλήσει και ούτε ζώα, ούτε την περιουσία κάποιου ανθρώπου ή κάποιο μηχάνημα γεωργικό που ενδεχομένως να έχει εκεί στο χώρο. Μακάρι να μην έχει τίποτα. Γιάννη, αν θες, δώσε μας την εικόνα αυτή. Κοιτάξτε εδώ η φωτιά πόσο γρήγορα έχει επεκταθεί. Πρόσεχε, Γιάννη, το να περάσεις. Okay. Και βλέπετε εδώ πως ουσιαστικά έχει πάρει φωτιά και το μνημοστάσιο. Είναι εξωτερικά, έχει χόρτα, ξερά κλαδιά και πλέον έχει πάρει και το μνημοστάσιο, τουλάχιστον η οροφή του. Αλλά βλέπω και μαύρους καπνούς να βγαίνουν από την πίσω μεριά του μνημοστασίου. Οπότε δεν αποκλείεται να υπάρχει και εκεί ένα μέτωπο φωτιάς. Όπως επίσης δεν αποκλείεται να υπάρχει και φωτιά. Από όλα εδώ περνάει ένα όχημα. Ναι, πάντως, Μιχάλη, από ό,τι μας είπε και ο κύριος, γιατί το λέγαμε ότι αν περάσει φωτιά φτάνει προς Αλεποχώρη, αλλά μας είπε ότι είναι πολύ κοντά τελικά το Αλεποχώρη. Είμαστε σε λίγα χιλιόμετρα, μόλις 4 χιλιόμετρα μακριά. Εδώ υπάρχει, Γιάννη, 4 εδώ, υπάρχει κίνηση προς το Αλεποχώρη. Να. Μέσα από τους καπνούς δεν είναι καθόλου ασφαλές το σημείο, ούτε για τους πυροσβέστες. Και πέρασε και ένα συμβατικό όχημα, δεν ξέρω αν πρόκειται για συναδέλφους. Να είναι καλά, να προσέχουν και να γυρίσουν σπίτια τους γρήγορα, γιατί εδώ δεν ξέρω πόση ασφάλεια μπορεί κανείς να κινηθεί αλήθεια και να πάει να καλύψει το συγκεκριμένο μέτωπο της φωτιάς όπου έχει δηλωθεί. Χωρίς συνάδελφε. Βλέπετε εδώ λοιπόν τη φωτιά η οποία συνεχίζει το καταστροφικό της έργο στο μνημοστάσιο. Έχει κάψει τα πάντα στο πέρασμά της. Η πλόγη. Καίει.
Πού και η δάσος, πιο μακριά. Άρα έχει πάρει και, και άλλο, έτσι. Λοιπόν, εδώ μας λέει ένας κύριος υπάλληλος του Δήμου ότι υπάρχει φωτιά και μέσα από το σημείο που βλέπουμε. Και τώρα κινούνται και οι επίγειες δυνάμεις. Εδώ βλέπετε ότι τρέχουν προς το σημείο. Να προχωρήσουμε λίγο κι εμείς όσο αισθανόμαστε ασφαλείς, γιατί δεν είμαστε ασφαλείς. Μιχάλη, όσο εσύ κινείσαι για να σε βοηθήσουμε να πάρεις και μια ανάσα, πάμε εμείς στο Μίλτο Σακελάρη, ο οποίος και αυτός βρίσκεται κοντά στην περιοχή, βρίσκεται καθοδόν Μίλτο. Πλησιάζουμε, Ελένα, στο σημείο να σας πω ότι από πολύ μακριά φαίνονται πυκνοί, μαύροι καπνοί που έχουν σκεπάσει τα πάντα στην περιοχή, ειδικά όταν βρίσκεται κανείς από την Εθνική προς Μέγαρα και στην κατεύθυνση προς Αλεπτικό. Είναι ένα πολύ δυνατό μέτωπο τουλάχιστον από μακριά που βλέπουμε αυτή τη στιγμή. Να πούμε ότι υπάρχουν και αέριες δυνάμεις που είδαμε να προσεγγίζουν το σημείο και να πετούν για να περιορίσουν κάπως το μέτωπο. Τώρα θα επιχειρήσουμε να προσεγγίσουμε όσο το δυνατόν πιο κοντά μαζί με τον οπερατέρ του Sky, τον Νίκο Βασίλη. Ελπίζουμε όλοι, φυσικά και κάτοικοι εδώ, με όσους συναντήσαμε πολύ γρήγορα ερχόμενοι εδώ, είναι αναστατωμένοι και παρακολουθούν την φωτιά. Κάποιοι κινούνται και προς τα εκεί ενδεχομένως για να βοηθήσουν. Είναι μαγικά και πυροσβεστικά οχήματα, όπως επίσης και δυνάμεις της ελληνικής αστυνομίας. Σε λίγη ώρα θα μπορέσουμε να σας δώσουμε και ζωντανή εικόνα από το σημείο. Φυσικά υπάρχει εντολή για εκένωση ενός οικισμού στο συγκεκριμένο σημείο. Πλησιάζουμε και σε λίγο θα έχουμε νεότερα. Υπάρχουν πυροσβεστικές δυνάμεις στο σημείο, είναι ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις στο σημείο και θεωρώ πως θα ενισχυθούν και τις επόμενες ώρες. Τα εναέρια μέσα έχουν χρόνο να πετάξουν, έχουν χρόνο να έχουν χρόνο, αλλά δεν ξέρουμε αν μπορούν, γιατί η εικόνα τώρα και Μίλτο, σε αφήνω, επιστρέφω στον Μιχάλη Τεζάρη. Η εικόνα που λοιπόν, είναι αποπνικτική. Τι βλέπουμε, ναι. Μιχάλη, εκεί πέρα πίσω και για σπίτι. Η εικόνα είναι φιαλτική, δεν είναι απλώς αποπνικτική, είναι φιαλτική. Μεταβίασα να πνέουμε εδώ και εγώ και οι συνάδελφοι. Αυτό που βλέπετε πίσω από τους καπνούς είναι ένα σπίτι. Είναι ένα οίκημα, μάλλον. Θα το δώσω ως οίκημα, γιατί δεν μπορώ να έχω καλή εικόνα. Σωστά. Είναι οίκημα όμως το οποίο έχει πάρει φωτιά. Θέλω να είμαι ακριβής, διότι δεν γνωρίζω αν ο άνθρωπος που το έχει το βλέπει στην τηλεόρασή του και τον πανικοβάλλω παραπάνω από όσο πρέπει. Αλλά οφείλω να πω ότι στον δρόμο από Μέγαρα προς Αλεπουχώρη υπάρχει δεξιά στα 500 μέτρα. Θα δώσουμε στίγμα ένα οίκημα το οποίο καίγεται. Αριστερά μας τώρα εδώ, Γιάννη, βλέπαμε νωρίτερα εδώ το μνημοστάσιο, καίγεται και αυτό. Ενδεχομένως μέσα να έχει μπάλες με ξερά χόρτα. Αν θες να πάμε λίγο πιο αριστερά, πιο δεξιά και να δείξουμε ακριβώς αν θες ένα από εδώ, Γιάννη. Λοιπόν, κοιτάξτε εδώ πώς έχει πάρει η σκεπή και η απάκρη σάκρη το συγκεκριμένο ποιμνιοστάσιο. Αριστερά, επαναλαμβάνω, υπάρχει ένα ακόμη οίκημα το οποίο φλέγεται. Δεν υπάρχει. Άρα από τη μία πλευρά, Μιχάλη, είναι ένα ποιμνιοστάσιο από ό,τι μας μεταφέρεις και από την άλλη με κάθε επιφύλαξη, διότι δεν μπορείς ούτε εσύ να προσεγγίσεις, ούτε μπορούμε και εμείς να δούμε από τους καπνούς ένα οίκημα το οποίο έχει παραδοθεί στις φλόγες και είσαι με κατεύθυνση προς Αλεποχώρη. Τώρα περπατάμε με κατεύθυνση προς Αλεποχώρη, δεν μπορούμε να προχωρήσουμε. Κοιτάξτε εδώ, Γιάννη, δείξτε εδώ. Δηλαδή αυτό το σημείο από αυτό το σημείο δεν μπορείς να περάσεις. Δεν ξέρεις αν η φωτιά συγκυκλώσει ή από πού θα εμφανιστεί, αν δεν από δεξιά του δρόμου ή αριστερά. Είναι ενδεικτικό πως ακόμη και τα οχήματα της πυροσβεστικής, με εξαίρεση ένα το οποίο είδαμε να περνάει, έχουν παραμείνει πίσω, στα Μέγαρα. Εκτός αν έχει άλλες δυνάμεις εκεί.